بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Όλη η δόξα ανήκει στον Αλλάχ και η ειρήνη και η ευλογία να συνοδεύει τον τελευταίο του προφήτη τον Μουχάμμαντ sallallahu alayhi wa sallam. Σε αυτό εδώ το ηχητικό θα περάσουμε στο ένατο κεφάλαιο από το βιβλίο «Η υπεροχή της Σούνα» του Σιχ Μουχάμμαντ ibn Omar al-Bazmul. Ένατο κεφάλαιο, θα δούμε την ένατη ωφέλεια και είναι το δέκατο μάθημα κατά σειρά. Σε αυτό το κεφάλαιο θα δούμε ότι το να ακολουθείς και να τηρείς την Σούνα σε κάνει να τελειοποιείς τον χαρακτήρα σου και τα γνωρίσματά του. Το να ακολουθείς και να τηρείς την Σούνα του προφήτη sallallahu alayhi wa sallam σε κάνει να τελειοποιείς τον χαρακτήρα. Ο προφήτης sallallahu alayhi wa sallam είπε: «Πράγματι έχω σταλθεί να τελειοποιήσω τον καλό χαρακτήρα». Και το hadith είναι αυθεντικό, το βρίσκουμε στη συλλογή του Ιμάμ Αχμαντ στο Μούσναντ και στο Ρισέλα, τόμος 14, σελίδα 53. Ο συγγραφέας τοποθετεί και την άποψη του Ιμπν Αμπντελμπάρ για το hadith αυτό, λέγοντας ότι το hadith είναι αυθεντικό, καταγράφεται στην Μεδίνα από τον Απόστολο, sallallahu alayhi wa sallam, και συμπεριλαμβάνει αρετή, καλό, ό,τι είναι καλό και ορθό, την θρησκεία του Ισλάμ, τον τρόπο ζωής του Ισλάμ, πράξεις λατρείας, καθώς επίσης και τη δικαιοσύνη. Και ο προφήτης στάλθηκε για να τα τελειοποιήσει όλα αυτά. Και υπάρχει και ένα κορανικό χωρίο το οποίο έχει να κάνει με τον χαρακτήρα και ταιριάζει με την ρίση του προφήτη sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala λέει, 16ο κεφάλαιο, 90 στίχος, ο Αλλάχ διατάζει την δικαιοσύνη, την αγαθοεργία, τη βοήθεια στους συγγενείς και απαγορεύει κάθε μεγάλη αμαρτία, κάθε τι άδικο και παράνομο. Και σας προειδοποιεί έτσι ώστε να θυμηθείτε. Στο Al-Tamhid, τόμος 24, σελίδα 34, καταγράφεται ότι η Άισα ραδιαλλάχου ανχα, η γυναίκα του προφήτη sallallahu alayhi wa sallam, είπε: «Τα ευγενή γνωρίσματα του χαρακτήρα είναι όταν μιλάς να λες την αλήθεια, να είσαι φιλικός, να δίνεις ελεημοσύνη σε αυτόν που έχει ανάγκη, προσφορά στον συνάνθρωπο, να κρατάς αυτό που σου έχει εμπιστευτεί κάποιος, καλές σχέσεις με τους συγγενείς, να είσαι προστατευτικός, να είσαι φιλόξενος και να είσαι σεμνός». Και συνεχίζει: «Και αυτά τα ευγενή γνωρίσματα μπορεί να είναι στον άνδρα, αλλά όχι απαραίτητα στον ιό, ή στον ιό και όχι απαραίτητα στον πατέρα». Δηλαδή αυτό που εννοεί είναι ότι δεν κληρονομούνται, αλλά καλλιεργούνται. Και ο Allah subhanahu wa ta'ala τα χαρίζει σε αυτούς που επιθυμεί. Και κλείνουμε εδώ την αναφορά από το Al-Tamhid. Διαβάζουμε από το Κοράνι, ο Allah subhanahu wa ta'ala να λέει για τον προφήτη sallallahu alayhi wa sallam: «Πράγματι κρατάς ένα σπουδαίο, σταθερό και ανώτερο χαρακτήρα». Ο προφήτης μας alayhi salatu wa sallam κρατάει ένα σπουδαίο, σταθερό και ανώτερο χαρακτήρα. 68 κεφάλαιο, 4ος στίχος. Και ο μαθητής, ο οπαδός του προφήτη, ο Ιμνε Αμπάζ radiallahu anhu, εξήγησε ότι η λέξη χαρακτήρας αναφέρεται στο ίδιο το Ισλάμ. Η λέξη χαρακτήρας αναφέρεται στο ίδιο το Ισλάμ, όπως διαβάζουμε και στο Tafsir του Ιμνε Καθίρ, σελίδα 429, τόμος 4. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, διότι βλέπουμε πως ο Allah subhanahu wa ta'ala τονίζει την σημαντικότητα και την άμεση σχέση που έχει ο καλός ηθικός χαρακτήρας με την ίδια την πίστη και με την ίδια την θρησκεία του Ισλάμ. Για παράδειγμα, όταν η γυναίκα του προφήτη, πάλι η Άισα ραδιαλλάχου ανχα, ρωτήθηκε για τον καλό χαρακτήρα του προφήτη, είπε: «Ο χαρακτήρας του ήταν αυτός του Κορανίου». Δηλαδή οι τρόποι του και η συμπεριφορά του ήταν σύμφωνα με τα διδάγματα του Αλλά που βρίσκονται στο Κοράνι. Έτσι λοιπόν, για να αναπτυχθεί ένας καλός και ηθικός χαρακτήρας, οφείλουμε να ακολουθήσουμε το Κοράνι και την Σούνα του προφήτη μας sallallahu alayhi wa sallam. Γι' αυτό και ο Αλλάχ λέει για τον Απόστολό του: «Είναι για σας πραγματικά, στέκεται για εσάς ως παράδειγμα
διαγωγής ο Απόστολος του Αλλά. 33 κεφάλαιο του Κορανίου, 21 στίχος. Η πίστη ενός μουσουλμάνου είναι τελειοποιημένη όταν ο πιστός έχει τον καλύτερο χαρακτήρα. Και αυτό ακριβώς αναφέρει ο Απόστολος. Η πίστη ενός μουσουλμάνου είναι τελειοποιημένη όταν ο πιστός έχει τον καλύτερο χαρακτήρα. Χαντίθ είναι αυθεντικό από την συλλογή του Ιμάμ Τερμιδί. Και στα κείμενα του Κορανίου καταλαβαίνουμε ότι ο Αλλάς Σουμπχάνα Τα'άλα συνδέει την πίστη με τις καλές πράξεις. Ο Αλλάς Σουμπχάνα Τα'άλα συνδέει την πίστη με τις καλές πράξεις. Συχνά διαβάζουμε την πρόταση στο Κοράνι «Ια αιούχαλλαδίνα άμενου ουα άμιλου» «Ω εσείς που πιστεύετε και πράτετε». Και ο προφήτης δίδαξε το ίδιο όταν είπε «Όποιος πιστεύει στον Αλλά και στην έσχατη μέρα, δεν πρέπει να προκαλεί κακό στον γειτονά του, να είναι ευγενικός με τον καλεσμένο του και να μιλά καλά ιδάλλως, να παραμείνει σιωπηλός. Όποιος πιστεύει στον Αλλά και στην έσχατη μέρα, δεν πρέπει να κάνει τα συγκεκριμένα, τα ανάλογα. Πίστη λοιπόν με πράξεις. Και βλέπουμε την ύπαρξη της ηθικής σαν βάση για όλα τα διδάγματα του Ισλάμ και τον καλό χαρακτήρα που πρέπει να έχει ένας μουσουλμάνος για να τα βάλει σε εφαρμογή και κυρίως, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, να γίνουν και αποδεκτά από τον Αλλά. Και το Ισλάμ καλύπτει όλα τα στοιχεία της ανθρώπινης ύπαρξης, τα πνευματικά, τα κοινωνικά, τα οικονομικά. Συνεπώς βλέπουμε ότι υπάρχει ένα δίκτυο από ηθικές αρχές που διέπει τις σχέσεις που έχουμε με τον Αλλά, τους συνανθρώπους μας και με το περιβάλλον μας. Στο Ισλάμ υπάρχει αυτό το δίκτυο από αυτές τις ηθικές αρχές που διέπει τις σχέσεις μας με τον δημιουργό μας, με τους γύρω μας, ακόμα και με το περιβάλλον μας. Να κρατήσουμε επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι η πίστη χωρίς πράξεις είναι μια πίστη ανούσια και πράξεις χωρίς πίστη είναι πράξεις άδειες. Γι' αυτό και στο Ισλάμ ο ορισμός που δίνεται από τις τρεις κατηγορίες το τι είναι η πίστη, μία από αυτές τις κατηγορίες είναι και το να πράττει κανείς ανάλογα. Αυτό είναι πίστη. Η πράξη τονίζει την πίστη. Πίστη σύμφωνα με το Ισλάμ είναι αυτό που επιβεβαιώνεται με την καρδιά, επιβεβαιώνεται με την γλώσσα, εξωτερικεύεται με λόγια και επίσης αυτό που πράττουν τα μέλη του σώματος, πράξεις. Και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε, γιατί δυστυχώς σαν μουσουλμάνοι μας λείπει το τρίτο στοιχείο, να πράττουμε ανάλογα. Και θα βάλουμε εδώ μια τελεία, όπως βάζει και ο συγγραφέας μια τελεία. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Το ένατο κεφάλαιο λοιπόν από το βιβλίο του Σιχ Μουχάμεντ ιμνι Ομπρ αλ-Μπαζμούλ, η υπεροχή της Σούνα, είδαμε την ένατη ωφέλεια και ήταν το 10ο μάθημα κατά σειρά.